Καλώς ορίσατε στον κόσμο του Νόβα. Μαζί θα ανακαλύψουμε αυτοσχεδιασμούς και ασκήσεις που ενισχύουν την επικοινωνιακή μας ικανότητα, την ευελιξία της σκέψης μας και κυρίως συμβάλλουν στην προσωπική συμμετοχή και εξέλιξη. Οι ασκήσεις αυτές δεν είναι πολύ συνηθισμένες, οπότε ίσως σας κάνουν λίγο εντύπωση. Το Νόβα όμως δεν είναι μία συμβατική εκπαιδευτική πρακτική. Έχετε σκεφτεί ότι συνήθως όταν ακούμε μία φράση, το πρώτο που μας έρχεται να πούμε είναι «ναι, αλλά»? Το πρώτο το οποίο μας έρχεται είναι να φέρουμε μια κάποια αντίρρηση, ίσως γιατί φοβόμαστε ή ίσως γιατί αυτό που ακούμε δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο και εμείς οι ίδιοι έχουμε στο μυαλό μας. Τι θα γινόταν λοιπόν αν βάζαμε δύο ανθρώπους να πρέπει αναγκαστικά να απαντήσουν ναι και σε κάθε πρόταση που ακούνε? Τι θα συμβεί λοιπόν στην άσκηση αν έχουμε ως δεδομένο ότι θα πρέπει να αποδεχτούμε αυτό το οποίο ο συνομιλητής μας προτείνει και όχι μόνο αυτό, αλλά να χτίσουμε πάνω σε αυτή την ιδέα και μαζί να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς πού θα καταλήξει, σίγουρα όμως εμπεριέχει ένα στοιχείο θετικότητας και κατάφασης και όχι ένα συνεχές εμπόδιο το οποίο πάρα πολύ συχνά συμβαίνει τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική μας ζωή. Τι θα γίνει λοιπόν στην άσκηση του ναι και? Για να δούμε. Καλησπέρα αγαπητοί τηλεθεατές και καλώς ήρθατε. Και ήρθε η ώρα να δείτε αυτό το υπέροχο νέο έργο τέχνης από έναν εξαιρετικό νέο καλλιτέχνη. Ναι, και εννοείται πως εκτός από ένα φοβερό έργο τέχνης, είναι και ένα φοβερό διακοσμητικό για το σαλόνι σας. Ναι, και γιατί ένα τέτοιο έργο τέχνης δεν θα μπορούσε να λείπει ούτε από το σαλόνι σας, ούτε από την κρεβατοκάμαρά σας, ούτε από το μπάνιο σας. Σε καμία περίπτωση. Γιατί αυτό το έργο τέχνης, εκτός από διακοσμητικό, θα μπορούσε να σας προσφέρει και συντροφιά. Ναι, και βέβαια, εκτός από την υπέροχη συντροφιά, αυτό το έργο τέχνης σας προσφέρει ένα εξαιρετικό, χειροποίητο ύφασμα σε απίστευτα χρώματα. Ναι, και εννοείται πως εκτός από το συγκεκριμένο χρώμα, μπορούμε να σας παρέχουμε οποιοδήποτε άλλο χρώμα και οποιοδήποτε άλλο ένδυμα. Ναι, και βέβαια, επειδή όπως βλέπετε είναι ακέφαλο, αν δεν σας αρέσει έτσι, ή με το δικό μου κεφάλι. Ή με αυτό το κεφάλι, μπορείτε να προσθέσετε αυτό το κεφάλι. Ναι, και εννοείται πως αν δεν σας αρέσει πλέον και αυτό το κεφάλι, έχουμε ένα σετ από 5 κεφάλια, από τα οποία θα μπορέσετε να διαλέξετε το αγαπημένο σας. Μοναδικό! Ναι, και βέβαια, αν δεν σας φτάνουν ούτε τα 5 καινούργια κεφάλια, τι άλλο μπορείτε να προσθέσετε? Το παιδί αυτού του έργου. Ναι, και εννοείται πως μαζί με την ακέφαλη κυρία, έρχεται το ακέφαλο παιδί. Και μάλιστα για τους 5 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν, το σύνολο αυτό με τα 5 κεφάλια, με την ακέφαλη κυρία, με το ακέφαλο παιδί, έρχεται στην εκπληκτική τιμή των 3 ευρώ. Ναι, και βέβαια, είναι δυνατόν να χάσετε αυτή την ευκαιρία, φίλοι τηλεθεατές, είναι δυνατόν να τη χάσετε αυτή την ευκαιρία. Δεν θα πάρετε τώρα τηλέφωνο? Στεφανία μου, θα πάρω εγώ τηλέφωνο αυτή τη στιγμή. Ναι, πραγματικά δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να πρέπει να απαντάμε με το ναι και σε κάθε πρόταση που μας γίνεται. Το νόημα όμως αυτής της άσκησης και αυτό που ίσως παρατηρήσατε είναι πώς ενισχύεται το brainstorming, πώς όταν είσαι στο εδώ και στο τώρα και είσαι παρόν, μπορεί να ενισχύσεις τόσο τη δική σου φαντασία, να συμμετάσχεις στην άσκηση και να προτείνεις καινοτόμες ιδέες που δεν είχες φανταστεί ποτέ. Αυτό το οποίο είδαμε είχε ένα ίχνος σουρεαλισμού. Δεν ήταν το πιο συνηθισμένο και δεν είναι μία συνηθισμένη πρακτική. Αυτό όμως είναι και το νόημα των ασκήσεων του Νόβα. Δοκιμάστε το. Δείτε πού θα σας οδηγήσει εάν απαντάτε μόνο με ναι και και πόσο πολύ μπορείτε να χτίσετε πάνω στην ιδέα του άλλου. Ίσως δεν έχει αποτέλεσμα κάθε φορά. Ίσως όμως πραγματικά ανακαλύψετε κάτι καινούριο, το οποίο είναι ταυτόχρονα απελευθερωτικό, οξύνει τη φαντασία σας και την ταχύτητά σας στις αντιδράσεις. Το οποίο είναι σημαντικό. Και για την επαγγελματική σας ζωή και για την προσωπική μας εξέλιξη. Δοκιμάστε την άσκηση ναι και αφήστε στο σχόλιο σας τι αποτέλεσμα είχε. Ίσως εκπλαγείτε κι εσείς όπως και εμείς.